Ηλίας Κούλης. Χωματουργικές εργασίες παντός τύπου. Καταδαφίσεις, αδρανή υλικά. Η ώρα είναι 6.30 το απόγευμα. Είμαστε έξω από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Οι γονείς έχουν αποφυλακιστεί ουσιαστικά, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι από τις 3 το μεσημέρι. Κανείς όμως δεν έχει έρθει εδώ, στο Καραμανδάνιο, για να δοκιμάσει έστω να δει τα παιδιά. Τα παιδιά είναι μια χαρά στην υγεία τους. Εξακολουθούν και παίζουν και φιλοξενούνται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι πάνω κατά πάνω τους. Πραγματικά δεν τα αφήνει ούτε λεπτό. Όπως μας είπε η διοικήτρια, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να τα δει. Έστω και αν πέρασαν αρκετές ώρες από τη στιγμή που η μάνα αλλά και ο πατέρας αφέθησαν ελεύθεροι. Άλλωστε, ο εισαγγελέας έχει δώσει ρητή εντολή κανείς να μην πλησιάζει τα παιδιά πριν τελικά αποφασιστεί τι θα γίνουν, σε ποιο ίδρυμα θα πάνε. Έχουν την εμπειρία οι δικαστικές αρχές να αποφασίσουν τι είναι το καλύτερο για τα παιδιά. Και αυτό θα αποφασίσουν, οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν στο νοσοκομείο μας, δεν θα επιτρέπει είσοδο σε κανένα μέχρι να ολοκληρώσει η διαδικασία. Καμία προσπάθεια, παρόλο που είχαμε και εμείς αυτή την πληροφορία. Ήμουν μεθεριά στο νοσοκομείο, δεν εμφανίστηκε κάποιος. Κάποιοι συγκινήσεις υπήρχαν, εκδήλωσαν την επιθυμία να δουν τα παιδιά. Δεν τους επιτράπηκε φυσικά να τα δουν, όμως και δεν θα επιτρέπει ούτε τους ίδιους τις γονείς να δουν τα παιδιά. Χαμός, ε! Κανένα πρόβλημα. Πάμε ακτή Δημαίων. Παρκάρουμε εύκολο και δωρεάν στο δημοτικό πάρκινγκ και με το λεωφορείο μας μεταφέρουν δωρεάν σε 5 λεπτά στο κέντρο. Είσοδοι στο δημοτικό πάρκινγκ από Γούναρη, Παπαφλέσσα και Ιεροθέου. Δρομολόγια από και προς το κέντρο από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.